Τι είναι έμπρακτη. Τι λέει, πες μας, δεν τα βγάζουμε. Στην ανώμαλη φίλη μου Χριστίνα, ο ανώμαλος φίλος της Νίκος. Ο ανώμαλος φίλος της Νίκος. Γελάμε πολύ, εντάξει. Ταιριάζονται. Για πες, ποιοι ήταν εκεί. Ήταν εκεί η Ανίτα Πάνια βέβαια, η Αναβίση, η κόρη του Σοφία. Ήταν ο Γιάννης ο Δημαράς, Σάσα Μανέτα, Γρηγόρης Βαλιανάτος, ο Μάικς ο Πουνέντης. Το προλογίζει το βιβλίο ο καθηγητής νομικής Πάνος Λαζαράτος, ο Γιώργος Κιμούλης και η Στεφανία Γουλιώτη. Πολύ κόσμο. Πάμε να δούμε τι έγινε και να μας πεις μετά όλο και το παρασκήνιο. Υπέροχος ο χώρος στο Πολυχώρο Άγκυρο, πρέπει να το πω, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τέλει. Η κάμερα της εκπομπής μας βρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Τρίτος δρόμος» του Νίκου Καρβέλα. Ναι, άρχισα να γράφω τώρα, όχι ότι τώρα έχω τις εμπνεύσεις μου. Απλώς όλα αυτά τα χρόνια. Έκανα τι κάνει κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Προσπαθούσα να ζω τη ζωή μου ανάλογα με την ηλικία και τις δυνάμεις του σώματός μου. Ναι, και είμαι τόσο γνωστός σε αυτή τη χώρα, τουλάχιστον να ξέρουμε αυτοί που θα γνωρίσουν το ποιος είμαι, να ξέρουμε τι είναι αυτό που γνωρίζουν, διότι ήταν πάρα πολύ λυπές αυτό που είχα αφήσει να φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Με την παρουσία τους, τίμησαν τον καλλιτέχνη Γιάννα Βύση με την κόρη του Σοφία Καρβέλα, η σύζυγός του Ανίτα Πάνια, ο Γρηγόρης Βαλιανάτος, ο Γιώργος Κιμούλης που έκανε ανάγνωση του βιβλίου και πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Η σκαλιστή επιγραφή στο σκουρόχρωμο θόλο της έγραφε «Τρίτος δρόμος». Ο Νίκος Καρβέλας μίλησε για το πρώτο του μυθιστόρημα, αλλά και για το ανατρεπτικό του εξώφυλλο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπετε εδώ είναι ο Θεός. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι αυτός που διοικεί αυτόν τον κόσμο, όσα χρόνια υπάρχει αυτός ο κόσμος, είναι αυτό. Ο κόσμος είναι γεμάτος από κακία, μίσος, τρικλοποδιές, μίσος, κακία, τρικλοποδιές, μίσος, κτλ. Η καλοσύνη είναι απλώς μια εναλλακτική λύση με οποία ποτέ δεν μεταφέρονται. Λοιπόν, γι' αυτό είναι στο εξώφυλλο και για ένα άλλο λόγο. Η ευτυχία πηγάζει από τα προβλήματα και μόνο από τα προβλήματα. Εγώ π.χ. τώρα που είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί τώρα τελευταία κάνω πολλά πράγματα, νιώθω ένα απίστευτο κενό μέσα, μια απίστευτη βαρδιομάρα, την οποία δεν μπορώ να καταπολεμήσω με τίποτα, γι' αυτό πρέπει να σκοτώ να φύγω λίγο να πάω στην Αγγλία. Και έγραψα δύο βιβλία για να περάσει το καλοκαίρι το οποίο συχαίνομαι. Ο Θεός μου δίνει εμπνεύσεις σε μένα για να περνάει το καλοκαίρι μου μάλλον. Μάλιστα, βλέπω εδώ το πιστόφυλλο που λέει μια πόλη με τρεις δρόμους που χωρίζουν τους ανθρώπους σε αντίστοιχες κατηγορίες, κορίτσια. Μια ζωή απελπιστικά προβλέψιμη, ένας ταχυδρόμος χαμένος στο σκοτάδι του υπαρξιακού αδιεξόδου. Η εφιαλτική αναζήτηση της ευτυχίας σαν ένα επαναλαμβανόμενο λάθος με μοιραία κατάληξη. Εμένα Νίκος Καρβέλας. Και Χρήστο και κορίτσια, με κάνει να ασχοληθώ περισσότερο με τις κορίτσια όλο μαζί για να μην... Περισσότερο από ότι με το μυθιστόρημα και το περιεχόμενό του. Δηλαδή κάθε φορά που τον ακούω δεν μπορώ να σταθώ τώρα στο μυθιστόρημα μου, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί δείχνοντας αυτό το εξώφυλλο, λέει αυτός είναι ο Θεός μου γιατί διοικεί το μίσος και υπάρχει γύρω μας και ναι. Μόνο αυτό... Ο, δεν λέει ότι είναι ο Θεός μου, έτσι. Μου είναι ο Θεός. Παιδιά, νομίζω ότι είπε μου. Άμα θέλετε δείτε το είπε απλά. Βέβαια με τη μορφή ότι επειδή υπερτερεί η κακία, η τρικλοποδιά όπως ναι. Είπε και η καλοσύνη είναι μια εναλλακτική η οποία... Γενικά έχει μια σχέση όπως είχαν κάνει και τους δαίμονες. Έχει μια τάση στη ζωή του όπως και ο κεντρικός ήρωας έχει... θέλει να ξεφύγει από τους δαίμονές του. Και ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε διαρκή αναταραχή. Είναι ένας πάρα πολύ κανονικός άνθρωπος. Δεν είναι ούτε σατανιστής, ούτε κακός του τίποτα. Αλλά έχει συνέχεια αυτή την ανησυχία της δημιουργίας. Το αποδέχεται. Και έλεγε, είναι πολύ αστείο, έλεγε όταν περνάω καλά. Ανησυχώ και είναι σκοτεινό. Δηλαδή τώρα περνάει μια πολύ δημιουργική φάση. Εν τω μεταξύ γράφει και το δεύτερο βιβλίο του. Και βαριέμαι. Έκανε πάρα πολύ χιούμορ στις δηλώσεις και έλεγε η γυναίκα μου: γράφω το δεύτερο βιβλίο, από το οποίο έχει διαβάσει 5 σελίδες. 16 να λέει Ανίτα. 5 σελίδες, 16. Αλλά είναι και πάρα πολύ ωραία η σχέση τους και πολύ ωραία η σχέση με τον εαυτό του. Αλλά καμιά φορά λέει κάτι, όταν ξεκινάει να μιλήσει, λέει κάτι υπερβολικά πράγματα που λες: Δεν είσαι ανοιχτό το στόμα. Η αλήθεια είναι όμως ότι μέσα από τα λόγια του πάντα. Σου προκαλεί το ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι ακριβώς επειδή το κάνει και στις δηλώσεις του και στο βιβλίο
όλο αυτό που συμβαίνει μέσα στο μυαλό του και εσύ όταν το κοιτάς, προσπαθείς να το καταλάβεις, θα το δώσεις και στο μυθιστόρημα και θα σου τράβει και την προσοχή. Ένας συγγραφέας, ένας άνθρωπος μάλλον που γράφει, γιατί δεν είναι συγγραφέας, ένας άνθρωπος που αποτυπώνει τη σκέψη του σε ένα χαρτί, εκφράζει τα σκοτεινά του μονοπάτια. Πράγματα που δεν μπορεί να τα εκφράσει αλλιώς και αυτό νομίζω κάνει και ο Καρβέλας εδώ πέρα. Ο τρίτος δρόμος έχει το διάβολο. Και αυτό έχει ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία. Επίσης έχω και ένα άλλο βιβλίο, κορίτσια. Το έχω εδώ, Φώτης Μεταξόπουλος. Α, αυτό, ναι, ακούσει ότι είναι. Είναι του Κώστα Παπασπίλιου.